Καλησπέρα αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του και εμένα την Ελβίνα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Χαιρετώ τους καινούριους φίλους, καλώς ήρθατε στην παρέα και τι θα σας προτείνω σήμερα. Άλλη μια εύκολη, υγιεινή συνταγή, γρήγορη, με μια κίνηση. Σας προτείνω λοιπόν αυτή τη συνταγή, την υγιεινή πίτα, τυρόπιτα με πιπεριές και πάμε να σας πω τα υλικά φύγουμε. Και επειδή η διαδικασία θα είναι πάρα πολύ γρήγορη και πριν σας πω τα υλικά, να βάλουμε τον φούρνο να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς χωρίς αέρα. Και θα σας δείξω και σκεύος που θα ψήσουμε την πίτα μας. Εγώ πήρα αυτό εδώ, το οποίο το ξέρετε, και η διάστασή του είναι 32 επί 22. Δεν θα βάλουμε ούτε λάδι, τίποτα στο κάτω, έτσι. Θα καταλάβετε γιατί. Και πάμε να σας πω τα υλικά. Εδώ έχω 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 200 γραμμάρια φέτα ή μπορείτε να πάρετε και λευκό τυρί, 200 γραμμάρια οποιοδήποτε τυρί που σας αρέσει, γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, ό,τι σας αρέσει, ένα κεσεδάκι πρόβιο γιαούρτι, 250 ml ελαιόλαδο, 3 χρωματιστές πιπερίες. Μπορείτε να πάρετε χρωματιστές, μπορείτε να πάρετε το ίδιο χρώματος, δεν παίζει κανένα ρόλο απολύτως. Γευστικό εννοώ, οπτικό εννοείται ότι όταν είναι πολύχρωμο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και θα χρειαστούμε και ένα αυγό και λίγο σουσάμι από πάνω και πάμε να ξεκινήσουμε. Μέσα σε μία λεκάνη κοσκινίζουμε το αλεύρι μας όλο. Είπαμε 500 γραμμάρια. Κάνουμε μία λακκούβα. Έχουμε σπάσει ένα αυγό, έχουμε έτοιμο και βάζουμε μέσα στο αλεύρι μας το γιαούρτι. Πάνω στο γιαούρτι μας βάζουμε αυγό, το ανακατεύουμε καλά και βάζουμε όλο το λάδι. Ανακατεύουμε με ένα κουτάλι προς το παρόν και αργότερα θα βάλουμε τα γάντια μας και θα ζυμώσουμε ένα ζυμαράκι. Λοιπόν, έβαλα γάντια και τώρα θα ζυμώσω με τα χέρια. Πήρε όλο το αλεύρι. Ζυμώνουμε λοιπόν. Θα δούμε αν χρειαστούμε και άλλο αλεύρι. Βλέπετε ότι πήρε όλο το αλεύρι. Βάζουμε στο ξύλο και το ζυμώνουμε.
θα είναι το ζυμάρι μας αρκετά μαλακό, βλέπετε πόσο εύπλαστο είναι. Θα μαζέψουμε όλο το αλεύρι από εδώ. Και θα το αφήσουμε για κανένα 20 λεπτό να ξεκουραστεί λίγο. Ελάτε να ετοιμάσουμε τις πιπεριές μας. Κόβουμε στα δύο, αφαιρούμε τα σπόρια. Και κόβουμε στα τέσσερα λεπτές λωρίδες. Ωραία, έτοιμες είναι οι πιπεριές μας και πάμε να ετοιμάσουμε τα τυριά. Λοιπόν, μέσα σε ένα μεγαλύτερο μπολ βάζουμε το τυρί, την κεφαλογραβιέρα. Εγώ έχω αμφιλοχίες. Λοιπόν, και σπάω, έχω βάλει γάντι και σπάω το λευκό τυρί, δηλαδή τη φέτα. Κάνουμε ένα μείγμα . Θα βάλουμε και πιπέρι μαύρο, αλάτι δεν βάζω γιατί είναι αρκετά αλμυρό. Θα το ανακατέψουμε και είναι έτοιμο. Ωραία. Έτοιμο λοιπόν είναι το τυρί μας. Και οι πιπεριές μας. Και έχει περάσει, έχουν περάσει 20 λεπτά. Έχει ξεκουραστεί το ζυμαράκι μας, βλέπετε πως απλώθηκε, και κάνουμε, το χωρίζουμε σε δύο μέρη, ένα λίγο μεγαλύτερο, το άλλο λίγο μικρότερο, κάπως έτσι. Για εδώ, θα βάλουμε λίγο παραπάνω εδώ, και όπως είναι, θυμάστε που σας είχα πει ότι δεν χρειάζεται να βάλουμε λάδι εδώ, γιατί είναι αρκετά, έχει αρκετό λάδι το ζυμάρι μας. Οπότε, παίρνουμε το ζυμάρι και αρχίζουμε, έχω βάλει γάντι, και αρχίζουμε και απλώνουμε το ζυμαράκι μας. Με τα δάχτυλα, με το χέρι. Οπωσδήποτε θα αφήσετε, αφού θα το ζυμώσετε, θα το αφήσετε λίγο να ξεκουραστεί το ζυμάρι σας, 20 λεπτά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Γιατί θα ξεκουραστεί και θα είναι εύπλαστο και θα είναι εύκολο να το ανοίξετε στο ταψί. Βλέπετε πως το έκανα πολύ γρήγορα.
Δεν δυσκολεύτηκα καθόλου. Κάνουμε λιγάκι τυχώματα. Πάρα πολύ ωραία πίτα και κρύα τρώγεται. Μπορείτε να τη φτιάξετε τώρα, να βάλετε σε ένα τάπερ γυάλινο, να το έχετε στο ψυγείο και είναι το ιδανικό σνακ και να το πάρετε μαζί σας τώρα στην παραλία, να δώσετε στα παιδάκια σας, στα εγγονάκια σας, σούπερ. Λοιπόν, βλέπετε, έχω κάνει και το έχω σηκώσει λίγο στα τυχώματα ψηλά για να μπορέσω να βάλω τη γέμισή μας. Νομίζω φαίνεται μια χαρά. Βάζουμε λοιπόν το τυρί μας. Απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια, μπορείτε, εγώ φοράω γάντια, μπορώ να το κάνω και με τα χέρια. Να είναι ομοιόμορφα. Και πάνω στα τυριά μας λοιπόν, θα βάλουμε και τις πιπεριές μας. Έτσι, όμορφα και ωραία. Αφού τους βάλαμε και τις πιπεριές, τώρα θα ανοίξουμε το μικρότερο ζυμαράκι. Λοιπόν, παίρνουμε ένα αντικολλητικό χαρτί και ανοίγουμε με τα χέρια. Αν θέλετε, βοηθάτε και με μπλάστη. Κρατάμε με ένα χέρι γιατί κολλάει. Κολλάει εννοώ πάνω στο χαρτί και βοηθάτε με ένα χέρι ανοίγοντας ένα φύλλο το οποίο θα πάει, είναι το πάνω μέρος της πίτας μας. Βλέπετε πόσο εύκολα ανοίγει. Λοιπόν, καθίστε να το μετρήσω τώρα, 30 πόντους πρέπει. Ωραία. Λοιπόν, και τι κάνουμε τώρα. Το φέρνουμε λίγο εδώ. Να προσέχετε να έχει ίδιο πάχος όλο το φύλλο. Και τι κάνουμε τώρα. Φέρνουμε την πίτα μας και όπως είναι, παίρνουμε το φύλλο μας και του πάρουμε, hop, κλείνουμε και αφαιρούμε το χαρτί. Ωραία. Και τώρα κλείνουμε την πίτα μας. Να ξέρετε ότι το καλοκαίρι, το να δουλεύουμε με το ζυμάρι, πρέπει, θέλει πολύ μαεστρία. Γιατί κάνει πολύ ζέστη, παρόλα που εμένα είναι αναμένα τα κλιματιστικά. Παρόλα αυτά όμως, πρέπει να δουλεύουμε γρήγορα γιατί λιώνει, τα πάτε γίνεται πολύ πιο μαλακό από το χειμώνα.
Λοιπόν, έχουμε φτιάξει λοιπόν και το πάνω μέρος. Θα το χαράξουμε. Το χαράζω λοιπόν. Μικρά κομματάκια. Ωραιότατα, αφού το έχουμε χαράξει. Εδώ έχω έναν κρόκο με μία σταγόνα νερό. Αλείφουμε λοιπόν την πίτα μας. Ωραία. Ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Θα το ψήνουμε περίπου 50 λεπτά, 40-50, πάντα στα 40 λεπτά κοιτάμε και αν χρειάζεται αφήνουμε ακόμα. Και βάζουμε το σουσάμι. Ωραιότατα. Και φεύγει για το φούρνο. Λοιπόν, και το πάμε για φούρνο. Καλή επιτυχία. Έτοιμη η πίτα μας. Η εικόνα μιλάει από μόνη της, δεν χρειάζεται να το σχολιάζουμε καν. Λοιπόν, ας κρυώσει λιγάκι, θα κόψω ένα κομματάκι για να σας δείξω πώς είναι και μέσα. Απ' έξω είναι καταπληκτική. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να το κόψουμε. Και θα δούμε πώς είναι μέσα. Πάντως κόβεται, βλέπετε, κόβεται πάρα πολύ εύκολο, είναι τραγανό. Για να δούμε. Ωραία, ωραιότατα. Πάρα πολύ και ζουμερό είναι μέσα. Σούπερ. Πρέπει να κρυώσει λίγο για να σφίξει. Τώρα έρχομαι σε εσάς για να το δείτε. Βλέπετε πως είναι το τυρί μέσα. Και εδώ ολοκληρώσαμε και το σημερινό βίντεο, σημερινή συνταγή. Μια καταπληκτική τυρόπιτα με πιπεριές χρωματιστές. Εύκολη, γρήγορη, θρεπτική, με αγνά υλικά και κυρίως ευγευστή. Και σας ευχαριστώ που φτάσατε μέχρι το τέλος του βίντεο, μέχρι το τέλος της συνταγής και αν φτάσατε μέχρι εδώ και δεν έχετε εγγραφή ακόμα, κάντε μια εγγραφή, πατήστε ένα like, γράψτε μου σχόλιο, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο, τα οποία βγαίνουν 3 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη στις 2 η ώρα το μεσημέρι,
κάθε Πέμπτη και Κυριακή στις 8 η ώρα το βράδυ. Και εγώ σας αποχαιρετώ μέχρι την επόμενη συνταγή, μέχρι το επόμενο βίντεο και να μου είστε καλά, να προσέχετε τη ζέστη. Σας φιλώ. Γεια σας. Γεια σας. Είμαστε πάλι στο Melody of Taste with Αλμπίνα Πελοπίδα και το Κοτέτσιτο και σας καλωσορίζω την κουζίνα μου και από αυτή την μεριά. Ελπίζω να είστε καλά, να αντέχετε την ζέστη, η οποία κάποιες φορές είναι ανυπόφορη, δηλαδή δεν είναι. Από την άλλη όμως, τι να κάνεις, αν δεν έχεις που να πας, αν δεν έχεις εξοχικά, αν δεν έχεις λεφτά, πού θα πας και τέλος παιδί. Ντους και πόσιμα νερά, τι να κάνουμε. Και όποιος αντέχει air condition και έχει air condition, εντάξει. Θα υποστούμε και αυτό, μπας και περάσει σύντομα. Εγώ δεν κοιτάω τον καιρό για να δω πόσο έχουμε μπροστά, εάν έχουμε σαραντάρια ή όχι, διότι έτσι βάζεις τον εαυτό σου σε μία διαδικασία, δηλαδή να το σκέφτεσαι και να συναχωριέσαι περισσότερο από ότι συναχωριέσαι. Τέλος πάντων, γιατί άνοιξα και από αυτή τη μεριά, γιατί είχαμε και να τα πούμε 2-3 βίντεο νομίζω. Λοιπόν, και είναι οι κυρίες, κάποιες κυρίες, αρκετές θα έλεγα, μου ζήτησαν να δείξω τα κραγιόν που έχω εγώ, που φοράω κραγιόν. Η αλήθεια είναι, κορίτσια, ότι εάν δεν θα βάψεις τα μάτια, δηλαδή αν δεν θα κάνεις μακιάζ στα μάτια κτλ. Εντάξει, αν όμως βάλεις λίγο κραγιονάκι, αμέσως αλλάζει και η διάθεση και το πρόσωπο. Και θα σας δείξω τα κραϊόν που έχω και ποια χρησιμοποιώ πιο συχνά. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι καλό είναι, εγώ είμαι της παλιάς σχολής, δεν είμαι του καινούριου μακιάζ, το προχωρημένο, το πιο μοντέρνο, διότι πολλές φορές είναι λίγο extravagant, δηλαδή δεν μου αρέσει να είναι πολύ έντονο. Βέβαια στη σκηνή αλλάζει το θέμα, όταν είναι σκηνή, όταν είναι ο κόσμος μακριά, πρέπει να βλέπει, υπάρχει μακιάζ καθημερινό, μακιάζ βραδινό και υπάρχει μακιάζ σκηνικό. Λοιπόν, δεν θα σας δείξω το σκηνικό, δεν υπάρχει λόγος. Θα σας δείξω αυτό που χρησιμοποιώ στην καθημερινότητα. Η αλήθεια είναι ότι καθημερινά δεν χρησιμοποιώ και πολύ μακιάζ. Εντάξει, η περιποίηση του προσώπου γίνεται. Γίνεται δηλαδή κρέμα ματιών, λοιπόν, και η κρέμα προσώπου, τα οποία χρησιμοποιώ εγώ, αν το έχω εδώ κοντά, το έχω. Για τα μάτια χρησιμοποιώ τη Vichy, αυτό εδώ. Λοιπόν, και για το πρόσωπο χρησιμοποιώ Nutricic της La Roche-Posay, αυτό. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι απόλυτο. Τώρα τελευταία το χρησιμοποιώ αυτό. Παλιά έπαιρνα πάρα πολύ ωραία κρέμα της Estée Lauder, το οποίο μου πήγαινε αρκετά και πιστεύω ότι για την ηλικία τη δική μου καλά κρατιέται ακόμα. Εντάξει, δεν μετράω αυτά εδώ. Αυτά οι τραγουδιστές όπερας έχουμε, επειδή το τεντώνουμε πολύ, χαλαρώνει με τα χρόνια. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, η ουσία μετράει. Και αυτό που θα σας δείξω τώρα είναι τα κραγιόν. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω από αυτό που φοράω. Α, αυτό που ήθελα να πω, ότι καλό είναι να συνδυάζουμε το κραγιόν μας να πηγαίνει με το μανικιούρ μας. Το σωστό. Τώρα, αν είναι ένας τόνος, δύο τόνος, πιο κάτω, πιο πάνω, εντάξει, δεν θα μας σκοτώσουν. Αλλά στο σωστό είναι αυτό. Εκτός των άλλων,
Αυτός που επιλέγει, ας πούμε, εγώ που επιλέγω, μου αρέσει το κόκκινο μανό πάρα πολύ, και στα πόδια και στα χέρια, ειδικά το καλοκαίρι. Προσπαθώ το κραγιόν μου να είναι στον τόνο των χεριών μου, των νυχιών μου. Τώρα αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι δεν είναι. Ωστόσο, δεν φαίνεται άσχημα από μακριά, βλέπετε. Φοράω και κόκκινα στοιχεία, επίτηδες το έβαλα τώρα αυτό το φόρεμα, που έχει τα κόκκινα στοιχεία εδώ, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε πόσο κοντά είμαστε τονικά. Βλέπετε ότι άλλος τόνος είναι στα χέρια, άλλος τόνος είναι εδώ, άλλος τόνος είναι εδώ και άλλος τόνος είναι στα γυαλιά. Φοράω και κόκκινα γυαλιά, έτσι. Λοιπόν, ωστόσο, στο σύνολο δεν χτυπάει άσχημα, έτσι. Θα χτυπούσα άσχημα αν με αυτό το ντύσιμο θα είχα βάλει ένα κραγιόν πορτοκαλί που μου αρέσει πάρα πολύ, κοραλί. Εδώ δεν θα τέριαζε. Ή θα έπρεπε να αλλάξω τα γυαλιά μου, ή θα έπρεπε να μην έχω αυτά τα νύχια, ή να έχω ένα φόρεμα το οποίο υποστηρίζει το πορτοκαλί. Ή το πορτοκαλί υποστηρίζει το φόρεμα, όπως πολύ καλά είδατε αυτό το πορτοκαλί φόρεμα με μεγάλα σχέδια που φοράω. Όλα αυτά είναι καλοκαιρινά φορέματα, ξέρετε, αυτά είναι τύπου μπόχο, δεν είναι μπόχο. Ουσιαστικά αυτά τα φορέματα θεωρούνται φορέματα της, αν όχι της παραλίας, των διακοπών, να το πω έτσι. Το να βρίσκεσαι, να παραθερίζεσαι κάπου κοντά στη θάλασσα, να πας να φας, για να μην πηγαίνεις με παρεό, που δεν κάνει, να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί με τα μαγιό μας, που κάθεται ο κόσμος τρώει και ξαφνικά σκάει μπροστά σου δεν ξέρω τι. Δεν ισχύει το ίδιο και για τις γυναίκες αδύνατες με ωραίο σώμα και για τις γυναίκες που έχουν κάποια κιλά παραπανήσια. Λοιπόν, το ίδιο λάθος είναι για μένα, διότι το να τρώμε κάπου, δηλαδή πρέπει να σεβόμαστε και τον άλλον από όλες τις απόψεις, πόσο μάλλον οπτικά. Ωραία. Αυτά τα φορέματα λοιπόν είναι για αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς όμως στην πόλη τώρα εμένα με βολεύει πάρα πολύ, ας πούμε, αυτά τα φαρδιά φορέματα που είναι με βολάν, και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι είναι και δροσερά. Έτσι, λοιπόν, δεν ακουμπάνε το σώμα παντού, αερίζεται και σου δηλαδή νιώθεις μία δροσιά, βρε παιδί μου. Λοιπόν, και έβαλα λοιπόν αυτό το φόρεμα για να συνδυάσω το κραϊόν αυτό που σας δείχνω, και εκτός των άλλων, το καλοκαίρι με όλα αυτά τα χρώματα δίνεται ευκαιρία και να αλλάζουμε το κραϊόν. Δεν είναι ότι εμάς μας πηγαίνει, εντάξει, δεν θα φορέσουμε το κραϊόν, δεν θα βάλουμε κραϊόν το οποίο δεν μας πηγαίνει στο πρόσωπο, έτσι. Πολλές φορές οι γυναίκες οι μελαχρινές, δηλαδή όχι με τέτοιο χρώμα δέρματος όπως είναι το δικό μου, ας πούμε, που είναι κατασπρό και δεν είναι πολύ καλό, μην νομίζετε, να είναι λιγάκι πιο μελαμψές, ας πούμε, αυτό το σταχύ ωραίο χρώμα προσώπου κτλ. Και βάζουν σκούρα κραϊόν. Να ξέρουμε ότι τα σκούρα κραϊόν μικραίνουν οπτικά τα χείλη, ενώ τα ζουμερά κραϊόν δείχνουν τα χείλη λιγάκι πιο ζουμερά. Εγώ δεν έχω πειράξει τίποτα πάνω στο πρόσωπο, γενικά στο σώμα μου, στο πρόσωπό μου, δεν έχω πειράξει τίποτα και δεν πρόκειται. Δηλαδή εννοώ, δεν έχω κάνει μπότοξ ποτέ. Δεν έχω κολλήσει τίποτα γύρω-γύρω και αυτό φαίνεται από αυτές τις ρητίδες που δείχνουν. Ρητίδες γεράματος. Λοιπόν, ούτε εδώ έχω πειράξει τίποτα. Μπορεί να μου περάσει μία φορά το χρόνο. Μία φορά το χρόνο, έτσι, καμία σκέψη. Να το κάνω έτσι και λέω, τι λες, μωρέ Αλμπίνα. Θα μας τρελάνεις, βρε Αλμπίνα. Δεν θα κάνεις τίποτα απολύτως. Αυτό που σου έδωσε ο Θεούλης ο καλός και δόξησε ο Θεό, κάνω το σταυρό μου, μια χαρά είμαστε. Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί, να είμαστε υγιείς μέσα μας. Μέσα μας, δηλαδή, να έχουμε τις δυνάμεις, να κάνουμε όσο γίνεται, να είμαστε κοντά σε αυτά που κάναμε, δηλαδή και με τα χρόνια
θα μειώνεται, θέλουμε δεν θέλουμε, θα μειώνεται αυτή η δραστηριότητα, τη δύναμη, την όρεξη κτλ. Ωστόσο, να είμαστε ευγνώμων για αυτά που έχουμε και να προσπαθούμε κάθε φορά να ερεθίζουμε το μυαλό μας με καινούριες εξελίξεις, δηλαδή να εξελίσσεται το μυαλό. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό? Θα βάλουμε τους στόχους, δηλαδή θα πεις, ας πούμε, π.χ. λέω εγώ τώρα, μία ιδέα που είδατε όλη την τάρτα, ας πούμε, που έχω κάνει με βύσσινο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αγγίζουν αυτό το ζυμάρι που είναι της τάρτας, έτσι, γιατί το θεωρούν δύσκολο, γιατί το θεωρούν περίπλοκο, γιατί το θεωρούν ότι «Α, δεν θα μου βγει» κτλ. Όχι. Εάν θα μπείτε στη διαδικασία μία φορά να το φτιάξετε και θα καταλάβετε πόσο απλό είναι τη στιγμή που υπάρχουν τα βήματα που σας το δείχνουν, λοιπόν, θα καταλάβετε ότι κλαίω για τα χαμένα χρόνια που λέμε, έτσι, λέει, γιατί ήταν τόσο δύσκολο. Όχι. Αυτό βάζει το μυαλό σας στην δουλειά. Εξέλιξη γίνεται. Έμαθες κάτι το οποίο πριν 5 λεπτά, πριν 10 λεπτά δεν το ήξερες. Και αυτό. Ξεχνάμε αυτές τις λεπτομέρειες να βάζουμε στη ζωή μας, να θεωρούμε ότι όλα είναι δεδομένα. Όχι. Ό,τι καινούριο μαθαίνουμε, αυτή είναι η εξέλιξη του μυαλού. Γιατί συγκρατεί το μυαλό, γιατί κάνει ανάλυση το μυαλό και ούτω καθεξής. Ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, και πάμε στο θέμα μας. Σας δείχνω λοιπόν το κραϊόν αυτό που φοράω και είναι το κραϊόν, όχι story, είναι κραϊόν της Estée Lauder, αυτό εδώ το χρώμα κόκκινο μπουργουνδίας, έτσι. Αλλά επειδή εμένα αυτό δεν μου πηγαίνει, θεωρείται αρκετά σκουρό για το δικό μου πρόσωπο. Και τι έκανα εγώ? Πήρα αυτό εδώ, γιατί ήθελα τη βάση αυτή για να δένει με τα γυαλιά. Αφού το έβαλα αυτό, από πάνω έβαλα πιο ανοιχτό χρώμα, επίσης της Estée Lauder, λοιπόν, το οποίο έχει αυτό το χρώμα. Βλέπετε, και έκανα αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αλλά αυτό που θέλω να σας πω, δεν βάζουμε ποτέ κραϊόν στο πρόσωπό μας αν δεν κάνουμε περίγραμμο. Για κάθε, όταν πάτε και αγοράζετε κραϊόν, σας λένε οι κοπέλες αυτές είναι οι νέες αυτές που είναι στα μαγαζιά Χόντος, το Σεφόρα, λοιπόν, ποια μαγαζιά πουλάνε. Πολλά μαγαζιά υπάρχουν με ακαλυντικά κτλ. Νότος Γκάλερι, ειδικά το Νότος Γκάλερι Άττικα κτλ. Κάθε εταιρεία έχει τις κοπέλες που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά να σας πούν τι σας πηγαίνει κτλ. Ανεξάρτητα αν θέλουν να πουλήσουν κτλ. Αν θέλουν να πουλήσουν, θα πουλήσουν. Αλλά θα σας πουλήσουν ένα προϊόν το οποίο πηγαίνει καλά στο πρόσωπό σας. Λοιπόν, και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι με κάθε κραϊόν να έχουμε μολύβια που είναι για το περίγραμμο, έτσι. Δεν θα βάλουμε ποτέ ένα σκούρο μολύβι περίγραμμο χιλιών και θα βάλουμε ένα κραϊόν το οποίο θα είναι 2-3 τόνους πιο ανοιχτό, διότι θα έχει περίγραμμο και θα είμαστε σαν μήπο τώρα πώς είναι ο τέτοιος, της Μαϊμού, λοιπόν, sorry. Και να βλέπεις τα χείλη βαμμένα, ας πούμε, ένα χρώμα και να έχει περίγραμμο άλλο χρώμα, είναι πολύ φθηνιάρικο φαίνεται, έτσι, λοιπόν, οπότε, το να είναι μισός τόνος ή ένας τόνος κάτω-πάνω, δεν πειράζει, να μην είναι τελείως, δηλαδή, πολύ έντονη διαφορά στο χρώμα. Αυτό, λοιπόν, με αυτό το κραγιόν έβαλα αυτό εδώ το μολύβι, το οποίο, βλέπετε, δεν φαίνεται, ενώ έχω, που βοηθάει επίσης το περίγραμμο. Καταρχήν, δεν τρέχει, τώρα στη ζέστη, δεν τρέχει πολύ το κραγιόν. Δηλαδή, δεν φεύγει από το περίγραμμο, το κρατάει, συγκρατεί, αν είναι καλής ποιότητας. Δεύτερο, σας κάνει ένα σχήμα χιλιών πολύ πιο
σωστά στα δικά σας τα φυσικά χείλη. Λοιπόν, και εκτός των άλλων, δίνει έτσι μία διχρωμία, αλλά πολύ σωστή διχρωμία. Οπότε, εγώ έχω αυτό, το οποίο προτιμώ είναι του Κορέ. Αν θα πάτε στα φαρμακεία που συνεργάζονται, αλλά νομίζω πλέον είναι τα περισσότερα φαρμακεία που συνεργάζονται, έχουν προϊόντα Κορέ. Λοιπόν, θα διαλέξετε και κραϊόν. Έχει lip gloss Κορέ, πολύ καλά, πολύ φιλικά στα χείλη. Οπότε τα περισσότερα φαρμακεία συνεργάζονται με Κορέ, έχουν διάφορα προϊόντα προσώπου, κρέμες, τα πάντα όλα. Επίσης αυτό εδώ, το Wild Rose It's Tan Light, πούδρα η οποία είναι για, πώς λέγονται αυτά, τέλος πάντων, επίσης είναι του Κορέ και προτιμώ τα προϊόντα του Κορέ και οικονομικά είναι και είναι φιλικά στο πρόσωπο, δηλαδή είναι φαρμακευτικά κατά κάποιο τρόπο, χρησιμοποιεί φυσικά υλικά, πολλές φορές βότανα, τις περισσότερες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Οπότε βλέπετε ότι εδώ χρησιμοποίησα 2 κραϊόν. Επίσης, αυτό εδώ το κραϊόν επίσης της... Ποιο είναι, Estée Lauder. Λοιπόν, είναι ένα κραϊόν το οποίο λιγάκι πιο ανοιχτό από αυτό που φοράω, αλλά είναι ματ, δεν γυαλίζει. Οπότε, εγώ τι κάνω. Όταν έχω ματ, το οποίο εμένα προσωπικά δεν μου πηγαίνει και πιστεύω ότι στις γυναίκες, συγγνώμη, της ηλικίας μας δεν πηγαίνει ματ, είναι πιο σύγχρονο ας πούμε, πάνω από αυτό επιλέγεις ή ένα lip gloss χωρίς χρώμα, όπως είναι αυτό εδώ που είναι της Lancôme, έτσι, και βάζεις πάνω στο κραϊόν που δεν γυαλίζει, που είναι ματ, βάζεις ένα γυαλιστερό και σου κρατάει το χρώμα, λίγο το ανοίγει ίσως, αλλά γυαλίζουν τα χείλη και είναι πάρα πολύ όμορφα. Οπότε, είδατε και αυτό που είναι της Estée Lauder. Τα περισσότερα είναι της Estée Lauder. Okay, πάμε παρακάτω. Αυτό που αγαπώ πολύ είναι αυτό το κραϊόν που με ρωτάτε πάντα, είναι αυτό το πορτοκαλί, το οποίο είναι το πιο φθηνό που έχω. Είναι τη Σεβετίν. Και είναι αυτό το πορτοκαλί. Πορτοκαλί, ματ δεν το λες, αλλά ούτε γυαλιστερό είναι. Οπότε, επειδή δεν γυαλίζει αυτό, έχω αγοράσει του Κορέ ένα πάρα πολύ κοντινό χρώμα σε αυτό εδώ. Βλέπετε, είναι κοραλί. Λίγο πιο, έχει περισσότερο κόκκινο εδώ. Βάζω αυτό που δεν γυαλίζει και μετά βάζω lip gloss, πιο γυαλιστερό, αυτό το lip gloss. Οπότε βάζω αυτό, βάζω από πάνω αυτό και είναι μια χαρά τα χείλη. Για να βάψω αυτά εδώ, χρησιμοποιώ ένα μολύβι της L'Oréal, το οποίο είναι πορτοκαλί. Βλέπετε ότι όλα είναι παραπλήσια. Δηλαδή αυτό, αυτό και αυτό. Βλέπετε? Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα στα κόκκινα. Τώρα το κόκκινο μολύβι μου έχει τελειώσει. Πρέπει να πάω να αγοράσω. Περίγραμμο αυτό που κάνω. Οπότε δεν θα σας δείξω το μολύβι. Αλλά αυτό που θα σας δείξω είναι... επίσης έχω στο ίδιο χρώμα ή βάζω για πιο επίσημες εμφανίσεις ας πούμε, πορτοκαλί αυτό εδώ, πορτοκαλί κοραλί που είναι του ματ. Επίσης, επειδή αυτό είναι ματ του ΜΑΚ. Λοιπόν, και βάζω πάνω σε αυτό, βάζω πάλι αυτό το lip gloss και το κάνω λιγάκι πιο γυαλιστερό. Είναι της ΜΑΚ. Εντάξει. Λοιπόν, της ίδιας σειράς, έχω το κόκκινο MAC, αυτό εδώ, το οποίο το κόκκινο αυτό λέγεται κόκκινο Russian Red και είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Επίσης, πάνω σε αυτό, επειδή δεν έχω κόκκινο lip gloss, βάζω ή αυτό
ή, ναι, γυαλιστερό της ΜΑΤ, επίσης. Έτσι το πήρα. Βάζω αυτό, από πάνω βάζω αυτό. Μολύβι μου έχει τελειώσει κόκκινο για να σας δείξω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ή βάζω αυτό, κορέ, επίσης, όταν θέλω να γυαλίζουν τα χείλη. Πάμε παρακάτω. Πάνω σε αυτό, ένα τέτοιο ροζ χρώμα που μου αρέσει πάρα πολύ και μου πηγαίνει, κάνει πιο φρέσκο το πρόσωπο, βάζω αυτό εδώ, το μολύβι περίγραμμο της Lancôme. Βλέπετε πόσο ωραία πηγαίνει. Ωραία. Και εδώ, επειδή αυτό γυαλίζει, δεν χρειάζεται να βάλω lip gloss. Αν όμως θέλω, λίγο βάζω από αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι μπαλαντέρ μου. Πάμε. Αυτό είναι Yves Saint Laurent. Ωραία. Yves Saint Laurent, βλέπετε. Και με αυτό το μολύβι επίσης, βάζω αυτό το αγαπημένο μου κραϊόν που μου χάρισε μία φίλη. Λοιπόν, είναι τη Givenchy. Λοιπόν, επίσης, αυτό είναι ένα σφουγγαράκι. Δεν πρέπει να το ανοίξω τώρα. Βλέπετε στο σφουγγαράκι τι χρώμα είναι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μία τρυπούλα μικρή και βγαίνει μία πολύ μικρή ποσότητα κραϊόν που είναι υγρό. Απλώνει στα χείλη και βάζεις πρώτο το περίγραμμο, απλώνεις τα χείλη και αν θέλεις, για να γυαλίσει λίγο, θα βάλεις πάλι αυτό το γυαλιστερό. Αυτό είναι Givenchy. Και επίσης, με αυτό το μολύβι, βάζω και αυτό εδώ το κραϊόν, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, είναι της Yves Saint Laurent. Το κακό αυτού του κραϊόν είναι ότι είναι αρκετά σκληρό. Έτσι, και αφήνει. Όμως, παρότι είναι σκληρό το περιεχόμενο, αφήνει τα χείλη εντελώς λίγο πιο ζωηρό χρώμα από το φυσικό σας χρώμα προς το ροζ. Πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Επίσης, το φοράω χειμώνα αυτό, όταν είναι το ντύσιμο μου είναι λίγο πιο ουδέτερο κτλ. Αλλά θέλω να είναι λίγο τα χείλη μου κάπως πιο έντονα, βάζω αυτό. Επίσης, λοιπόν, έχω αυτό της Chanel, το οποίο επίσης είναι χειμερινό. Δεν μου πηγαίνει ιδιαίτερα αυτό το κραϊόν, γιατί είναι ροζ προς καφέ και δεν είναι τα χρώματά μου αυτά. Φοράω καμιά φορά, βλέπετε, δεν είναι καινούριο, το φοράω. Ωστόσο, εντάξει, δεν κάνει τη διαφορά μεγάλη, αλλά εντάξει, το έχω. Είναι Chanel αυτό. Και αυτό που πρέπει να προσέχουμε κάθε φορά που κάνουμε ντεμακιάζ κτλ. Να μην ξεχνάμε τα χείλη μας. Αυτό είναι μπαλζάμ για τα χείλη με μήλο. Το κάνεις έτσι, το βάζεις, δηλαδή, και σε βοηθάει, ενυδατώνει τα χείλη όταν δεν είμαστε βαμμένοι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας δείξω. Τώρα τα υπόλοιπα τα έχω δείξει. Άμα θέλετε να δείξω κάτι άλλο, αυτό που χρησιμοποιώ για πρόσωπο τώρα αντιλιακό, είναι της Vichy, με 50% συν UV, νομίζω. Ναι. Και βάζω αυτό, έχω βέβαια και τις Avène αρκετές. Λοιπόν, αυτά μου πηγαίνουν. Okay. Αν θέλετε να σας δείξω και το πρόσωπο, θα σας δείξω. Αυτά είναι. Μια πάρα πολύ ωραία συνταγή σας έχω σήμερα. Μια καταπληκτική τυρόπιτα με πιπεριές, πανεύκολη. Πάρα πολύ νόστιμη, από όσοι μου είπανε όσοι το δοκιμάσανε. Εγώ δεν την έχω φάει. Λοιπόν, μου είπανε ότι θυμίζει στη γεύση πάρα πολύ τη πίτσα, διότι έχει πιπεριές και έχει τυρί. Μόνο από μυρωδιά είχα καταλάβει εγώ ότι είναι ωραία και μου το διαπιστώσανε αυτοί που το φάγανε. Λοιπόν, εγώ σας αποχαιρετώ. Πάω να φτιάξω τα νύχια μου πάνω κάτω. Δεν ξέρω, ίσως πάλι θα κάνω το κόκκινο, γιατί μου αρέσει το κόκκινο το καλοκαίρι. Ή θα δω μήπως έχουν κάποιες άλλες να μου προτείνουν, η κοπέλα που μου τα κάνει. Λοιπόν, σας φιλώ, να είστε καλά. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!